Και από τη δεκαετία του 80 και μετά δεν έχω δει. Άστο τώρα. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι, εδώ είμαι. Από Σεπόλια, Παναθηναϊκός. Για λίγε ρε φίλε. Τι κάνεις. Άστο τι κάνω, τι θες να πεις. Ότι γάμι. Ότι γαμιέσαι, ναι. Δεν πειράζει ρε φίλε. Άκουσε με. Από εκεί πέρα όλοι βρίζουν. Εγώ δεν θα σε βρίσω. Μόνο μπορώ να σου πάτε γαμίσου, δηλαδή στο φιλικό. Τώρα να βρίσεις έτσι, άντε γαμιέμαι και δεν γαμιέσαι και άντε γαμίσου και δεν γαμήθηκες και... Άστε αυτά. Τέλος πάντων. Από Κολωνό είπε ο άνθρωπος. Κολωνό. Σεπόλια, άκουσε με φιλαράκο. Σεπόλια, μέχρι εδώ που είμαι, όλο το καλώδιο στο αφιερώνω για τον πάτο σου. Όσα χιλιόμετρα κι αν είναι. Άκουσα και τη φωνή σου λίγο περίεργα. Πιες κι άλλο και ξαναπάρε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Μη βγάλω και τον αριθμό στον αέρα και σε περιλάβουν όλοι. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Ο παδός του Ηρακλή είμαι. Πώς θα λέγομαι από Θεσσαλονίκη. Ναι. Πάνω, επειδή σε έχω ακούσει πολλές φορές που λες για την υπόθεση λουλούδια με το Βάζελο τότε, ναι. Επειδή την αλήθεια ο κόσμος δεν την ξέρει ολοκληρωμένη, ναι. Ο Γιώργος Ορφανίδης που ήταν αρχηγός του Ηρακλή, ναι. Τον είχαν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο μαζί η αστυνομία. Μαζί με το Χαλιαπάνια. Και αν δεν πήγαινε ο Βαρδινογιάννης εκεί δεν τον αφήναν να βγει από το δωμάτιο. Και αν δεν πήγαινε ο Βαρδινογιάννης, να. Αν δεν πήγαινε ο Βαρδινογιάννης εκεί, ναι. Για να μην πέσει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι. Δεν τον αφήναν να βγει από το δωμάτιο τον Ορφανίδη, που ήταν αρχηγός του Ηρακλή. Ναι. Επειδή σε έχω ακούσει και λες την υπόθεση λουλούδια, για να ξέρει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Μπράβο, είναι αλήθεια. Ένα αυτό. Και δεύτερο, για τους παίκτες που έλεγε πριν κι ο άλλος, να μην ξεχνάμε και ο Γεωργιάδης έτσι πήγε στον Ολυμπιακό και άλλοι πόσοι. Και ο Καφές. Και ο Καφές. Ένας, εντάξει, μεγάλη αγάπη στο Μίτσο, το Μαυρογεννίδη, ο οποίος ξέρουμε ότι είναι δικό μας παιδί, είναι Ηρακλειδέας. Πολύ καλό παιδί και είναι και Ολυμπιακός. Αγάπησε τον Ολυμπιακό αυτός. Τον αγάπησε, ναι, αλλά έφαγε πρόστιμο στα αποδυτήρια του Άρη όταν ήταν με τον Κοφίδη και τον Τζουτζιάρη, γιατί ακούγαν το μάτι του Ηρακλή. Πριν ακόμα πάει στον Ολυμπιακό. Να, και ο Σάββας ο Κοφίδης, ο οποίος κατέβηκε στον Ολυμπιακό και έκανε προπόνηση με την πλούζα του Ηρακλή. Και πήγαν οι οπαδοί της σειράς 7 και του λένε όχι, και έκαναν παράπονα. Άστο, φίλε, άστο. Φιλαράκο, άστο. Του αγαπάνε, λέει αυτή την ομάδα, του αγαπάω και εγώ την ομάδα. Άκουσε με, αγόρι μου. Έτσι δεν είναι. Όχι. Για τους οπαδούς της σειράς 7 που είπες, ήμουν και εγώ εκεί. Ποτέ δεν έκανε με τη φανέλα του Ηρακλή προπόνηση. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να το πιστεύεις. Στο ξενοδοχείο, αληθινή ιστορία που μας την είπε προσωπικά ο Σάββας. Ποιος πήγαν είναι ο Σάββας? Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο και κάναν παράπονα γιατί ο Σάββας είχαν προπόνηση με την πλούζα του Ηρακλή. Δηλαδή, περίμενε. Πρώτη προπόνηση στο Ολυμπιακό κατεβαίνει με την πλούζα του Ηρακλή. Ναι, και λένε γιατί πρόεδρε, λέει, με κάνουν παρατήρηση. Λέει, όπως αγαπάνε αυτή την ομάδα, τους αγαπάω και εγώ τη δικιά μου. Ρε, γίνεται αυτό. Δεν τότε, δεν ήταν έτσι. Ρε, αγόρι μου, είναι λεπτό, μην με τρελαίνεις. Γίνεται. Θα έπαιρνε τα λεφτά του συμβολέου από τον Ηρακλή ή από τον Ολυμπιακό. Εγώ σου λέω αληθινή ιστορία που μας την είπε ο Σάββας. Άκουσε με. Δεν με ενδιαφέρει τι πίστεψες. Άκουσε τώρα εμένα γιατί ήμουν εγώ τότε εκεί. Τα ποτέ. Έγινε. Ρε αγόρι μου, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Και να θέλει ο Κοφίδης. Δηλαδή τόσο τσαμπουκάς φοράω εγώ τη φανέλα του Ηρακλή. Και αν δεν γαμηθείτε. Είναι δυνατό να το πιστεύεις. Φιλαράκο, ξαναπάρε. Ρε φίλε, στο είπε ο Χατζηπάνα, πώς τον είπαμε, ο Κοφίδης. Το πίστεψες. Δηλαδή 25 παίκτες του Ολυμπιακού φοράνε ερυθρόλευκοι και αυτός φοράει του Ηρακλή. Τι είναι αυτό που λες. Άκουσε. Αυτή την ιστορία που σου είπε, να την έλεγε μετά την προπόνηση την πρώτη, αφού είχε τα αρχίδια, να φορέσει φανέλα του Ηρακλή. Πρώτη προπόνηση. Την άλλη πέρα να πήγαινε στο φως, σε μια εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη και να έλεγε τι λέτε ρε, εγώ να εδώ είμαι ρε. Την είδες αυτή τη φωτογραφία. Ό,τι πιστεύω, ό,τι βλέπουνε τα μάτια σου. Την πρώτη προπόνηση και του Κοφίδη που είχα τρελαθεί εγώ και ήταν μεγάλος παίκτης και του Γούναρη και του Κωστίκου και του Αναστόπουλου επειδή 2 χρόνια στον Πανιόνιο πήγαινα κάθε μέρα στο Ρέντι εγώ. Δεν πήγαινα πουθενά, δεν τελείωνε η προπόνηση.
Όσοι με θυμούνται, ξέρουν τι λέω. Και τέλος πάντων, για να τελειώνουμε. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκο. Τα λεφτά που του δώσε τότε ο Ολυμπιακός ήτανε, ας πούμε τώρα, ένα χιλιάρικο του δίνει ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός του δίνει 2 δις. Δραχμές. Θα φόραγε την μπλούζα του Ηρακλή. Τόσο μαλάκα είσαι, ρε, του Ηρακλή. Που σε λέω μαλάκα, ενώ δεν είσαι. Τόσο πολύ. Και τι του είπανε, ξαναφόρατε και την άλλη μέρα. Α, και είπες πήγαμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Μα είναι δυνατόν να πάμε εμείς. Πώς θα πάμε εμείς. Πώς θα πάμε, τι πούμε. Αφού δεν τη φοράγε, τι θα του πούμε. Και αν τη φοράγε, μια και το είπες ο ψέμα το δεύτερο για, για τον κόσμο του Ολυμπιακού, άκουσέ με. Δεν θα του μιλάγαμε, αγόρι μου. Θα τον γαμάγαμε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Μια και είπες ότι πήγαν οι Ολυμπιακοί και του είπανε ρε τι κάνεις. Όχι ρε. Αυτό που σου λέω εγώ. Δεν θα του μιλάγαμε. Θα τον γαμάγαμε. Εμπρός. Καλησπέρα, Δάκη. Περίμενε, φίλε. Θυμάμαι όμως κάτι άλλο. Σε μία αποστολή του Ολυμπιακού, εξωτερικό, δεν φόρεσε κουστούμι του Ολυμπιακού. Ενώ ήταν όλοι οι άλλοι. Αυτός και ο Χατζίδης ακούγαν ένα συγκρότημα. Ξένο, αυτά τα, πώς τα λένε. Πώς. Ρόκι. Ρόκι, ρε, ναι. Τι ρόκι και εσύ, ρε. Ρόκι. Και είχε πάει με ένα μπλουζάκι που είχε και μια φάτσα ενός τραγουδιστή. Μία που πήγε με εκεί και μία που έφυγε. Πήγε, έφαγε τιμωρία. Με ρόξε φανέλα. Σε αποστολή του Ολυμπιακού. Το θυμάμαι αυτό. Άκουσε εκεί. Φύγε με άλλη φανέλα.